Νέο θετικό κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε στο Βόλο. Πρόκειται για 40χρονη, η οποία είχε ύποπτα συμπτώματα και χθες το μεσημέρι μετέβη σε ιδιωτική κλινική του Βόλου, όπου και υποβλήθηκε σε μοριακό τεστ κορονοϊού. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό και σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, η γυναίκα που είναι μητέρα δύο παιδιών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αναφοράς για τον COVID-19 που είναι για τη Θεσσαλία το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου υποβλήθηκε σήμερα σε νέο τεστ με τη λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρήσματος, το οποίο επιβεβαίωσε το πρώτο τεστ. Πρόκειται για μια ακόμη περίπτωση όπου έγινε η ενδεδειγμένη με βάση τις οδηγίες από τον ΕΟΔΗ διαχείριση ενός ύποπτου περιστατικού. Το περιστατικό παρέμεινε για λίγα λεπτά μέχρι να βγει το αποτέλεσμα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της κλινικής. Μετά το θετικό αποτέλεσμα παραπέμφθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου έγινε και η επιβεβαίωση του κρούσματος, ενώ από εκεί και πέρα έχει μπει σε εφαρμογή από μεριάς του ΕΟΔΗ, εξ όσων γνωρίζουμε, και η διαδικασία της ιχνηλάτησης. Είχε ήπια συμπτώματα υιογενούς συνδρομής, μερικούς πόνους στα κόκαλα, δέκατα, όχι κάτι το ανησυχητικό. Ναι. Τώρα βέβαια πρέπει να ειχνηλατηθούν οι επαφές της. Ξέρουμε ότι δουλεύει και σε έναν ευαίσθητο χώρο, η οικογένειά της κτλ. Έτσι, οι συνάδελφοί της, όλα αυτά αυτή πρέπει να προχωρήσουν με βάση τα πρωτόκολλα. Αυτή είναι μια διαδικασία που έχει αναλάβει ο ΕΟΔΗ. Αν μας ζητηθεί να συνδράμουμε, θα το κάνουμε. Η 40χρονη εμφανίζει ήπια συμπτώματα και παραμένει νοσηλευόμενη σε θάλαμο αρνητικής πίεσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ενώ ξεκίνησε η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών της, αρχής γενομένης από την οικογένειά της, στην οποία επιβλήθηκε κατοίκον περιορισμός. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ θα λάβει δείγματα αύριο από όλη την οικογένεια και το εργασιακό της περιβάλλον. Πρόκειται για το 8ο θετικό κρούσμα κορονοϊού στη Μαγνησία από τις 17 Μαρτίου που καταγράφηκε στην περιοχή το πρώτο περιστατικό του COVID-19. Ακολούθησε στις 25 Μαρτίου το θετικό κρούσμα με τον 77χρονο Γερμανό που ταξίδεψε στο εξοχικό του στο Νότιο Πύλιο, ενώ στις αρχές Ιουνίου καταγράφηκαν στο Βόλο 5 συνολικά θετικά κρούσματα κορονοϊού. Στο μεταξύ, ενημέρωση για τη στελέχωση και τον εξοπλισμό των δημόσιων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη Μαγνησία ζητεί με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, ο βουλευτής του νομού Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μαραβέγιας. Όπως τονίζει, η αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου νέου κύματος κορονοϊού το φθινόπωρο προαπαιτεί, εκτός από την ύπαρξη ενός λειτουργικού δικτύου επιτήρησης και ελέγχου της ασθένειας, και την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πανελλαδικά. Ειδικά για την περίπτωση της Μαγνησίας, υπογραμμίζει ο βουλευτής ότι η τεράστια επιτυχία που είχε η κυβέρνηση με την αποτελεσματική προστασία του νομού από το πρώτο κύμα του κορονοϊού μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί. Είναι ζωτική σημασία η Μαγνησία να παραμείνει μια περιοχή υψηλής υγειονομικής θωράκισης. Η Μαγνησία περιμένει πολλά από τον τουρισμό και άρα πρέπει να περιφρουρήσουμε την υγεία των πολιτών σε συνάφεια και με το τουριστικό κύμα, όποιο τουριστικό κύμα εν πάση περιπτώσει αναμένεται. Από εκεί και πέρα προφανώς πρέπει το Υπουργείο Υγείας να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην δημιουργηθούν ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, τόσο σε γιατρούς όσο και σε νοσηλευτές, στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας της περιοχής. Αυτή τη στόχευση είχε και η δική μου ερώτηση, να έχουμε μια επίσημη απάντηση ότι η Μαγνησία θα παραμείνει μια περιοχή ασφαλής. Δεν έχω αμφιβολίες ότι έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα.